6 λεπτά, 7 που μίλησε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον άλλα αντίστοιχα 6-7 τέτοια δεν θα τα αναφέρω γιατί δεν έχω το χρόνο, ήδη τον εξάντλησα, τέτοιας διάστασης παραπλανητικά ψέματα, τα οποία δεν είναι απλώς και μόνο παραπλανήσεις. Λειτουργούν προβοκατόρικα, λειτουργούν επικίνδυνα, λειτουργούν σε βάρος του ελληνικού λαού, σε βάρος της χώρας. Αντίστοιχο, κύριος Μηταράκης, υπεύθυνος ναυτιλιακής πολιτικής, ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας, καταθέτει ερώτηση και μάλιστα στο τέλος ζητάει και την παρέτηση της κυβέρνησης, γιατί φεύγουν, λέει, οι εταιρείες οι ναυτιλιακές από τον Πειραιά. Θα το απαντήσω. Και θα το απαντήσω με όλη τη σοβαρότητα που έχει το θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Υπάρχει ρευστότητα, κινητικότητα, ανταγωνισμός στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στην Κύπρο. Βεβαίως και υπάρχει. Βεβαίως και υπάρχει. Φαινόμενο ότι ο Πειραιάς χάνει την ισχύ του ως λιμενικό κέντρο δεν υπάρχει. Ρωτήστε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ρωτήστε το Ναυτικό Επιμελητήριο. Μην ρωτάτε την κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό προβοκάτσια ή δεν είναι, όταν ο ανταγωνισμός είναι ακριβώς σε πλήρη εξέλιξη. Και είναι ένα σωρό χώρες, κράτη και άλλα διεθνή συμφέροντα και ευρωπαϊκά και μεσογειακά και διεθνή με ανοιχτά τα μέτωπα για να πλήξουν την ελληνική ναυτιλία και να διεκδικήσουν μερίδιο από την ισχύ της. Αυτό τι είναι? Είναι πολιτική εναντίον της κυβέρνησης? Έχει καμιά σχέση αυτό με πραγματική κριτική? Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό δώστε μου για να καταλήξω σε αυτό που προανήγγειλα, αφαιρώντας πάρα πολλά από τον προγραμματισμένη ομιλία μου. Βασικές πολιτικές και μεταρρυθμιστικές κατευθύνσεις του Υπουργείου. Τρεις άξονες. Μεταρρύθμιση, αναδιοργάνωση βασικών τομέων ευθύνης του Υπουργείου. Παρεμβάσεις για την αύξηση δημοσίων εσόδων και αναδιοργάνωση... Κάντε λίγο ησυχία. Κύριε Υπουργέ, και εσείς, αν είναι δυνατόν, συντομεύετε. Λίγο ησυχία. Διακόπτεται. Θα έχει τελειώσει τώρα. Και ο κύριος Υπουργός τελειώνει. Ακόμα. Θεού. Εδώ ο κύριος Γιουλέκας υπερδιπλασίασε το χρόνο του. Κύριε Υπουργέ, μετά διαμαρτύρεστε για το χρόνο. Διακόπτεται συνεχώς. Χάνετε και εσείς από τον χρόνο. Λοιπόν, και ο τρίτος άξονας, εξοικονόμηση πόρων και καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Η αναμόρφωση της ναυτικής εκπαίδευσης, η αναδιοργάνωση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, ο ανασχεδιασμός του ακτοπλοϊκού συστήματος, η αλλαγή του συστήματος προσλήψεων στο λιμενικό σώμα και η προοπτική ίδρυση Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος, η αναμόρφωση της δημόσιας πλοϊκής υπηρεσίας, το Μητρό τουριστικών πλοίων, τα τέλη πλοών τουριστικών σκαφών και ο εξυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργιών με το ηλεκτρονικό εισιτήριο και το πρότυπο ναυλοσυμφώνου στον κλάδο των τουριστικών σκαφών, όπως και η δραστική επίλυση του προβλήματος των άνυδρων νησιών με πρωτοβουλίες που η Γενική Γραμματεία Αιγαίου ήδη είναι σε εξέλιξη με τον Γενικό Γραμματέα της, τον κύριο Γιαννέλη, και με την ίδρυση του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής και την επικείμενη ίδρυση του Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής, είναι λίγοι από τους βασικούς τομείς που αυτή τη στιγμή ήδη έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη ο προγραμματισμός του Υπουργείου μας, με συνολικότερη, μάλιστα, και τέλειωσα με αυτό, αναδιοργάνωση του οργανισμού του ΙΝΑΠ, εξυγχρονισμό του πλωτού χερσαίου και αέριου στόλου και αναθεώρηση του πλαισίου που ρυθμίζει τις μεταθέσεις των στελεχών, και με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν και οι δομές και θα εξορθολογιστούν οι δαπάνες του Υπουργείου. Αυτά είναι στοιχεία μιας πολιτικής, της πολύ δύσκολες συνθήκες που βήμα-βήμα ξετυλίγουμε και οργανώνουμε και σε αυτόν τον τομέα, όπως και σε όλους τους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον Γενικό